Σε Κρανίου τόπο μετατράπηκε η ορεινή περιοχή Λάρνακας από την πύρινη Λέλαπα που ξέσπασε χθες το πρωί και μενόταν ανεξέλεγκτη μέχρι την Αυγή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά από σκληρή και άνηση μάχη με τις φλόγες, κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, αφού πρώτα αποτέφρωσε 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεα στην περιοχή, η φωτιά άλλαζε διαρκώς κατεύθυνση. Παρανάλωμα του πυρός έγιναν μεγάλες εκτάσεις δάσους και άγριας βλάστησης, υποστατικά και τρία παλιά οχήματα εταιρείας. Απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ενώ εκκαινώθηκαν σπίτια στη Χειροκοιτία, στον Άγιο Θεόδωρο και την Σκαρίνου. Ο αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας χαρακτήρισε ως χειρότερη τη στιγμή που η φωτιά επεκτάθηκε και πέρασε στην άλλη πλευρά του δρόμου, απειλώντας τη Χειροκοιτία, κέντρα και πρατήρια βενζίνης στην περιοχή. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής άμυνας, του τμήματος δασών και της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για σήμερα ισχυρούς ανέμους. Με το πρώτο φως της ημέρας έγιναν και ρήψεις από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης σε ορισμένα σημεία της περιφέρειας. Σχετικά με την πυρκαγιά στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακος ήταν πάρα πολύ δραματική, με τον λόγο ότι εφησούσαν σφοδροί άνεμοι από τη μία κατεύθυνση, μετά άλλα στην άλλη κατεύθυνση, και δεν μπορούσαν τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα να κάνουν τίποτε. Ο κόσμος έτρεξε όλο με τα τράκτορ, έτρεξαν με τα αυτοκίνητα να βοηθήσουμε, αλλά στο τέλος το κακό έγινε το μεγάλο στο Άγιο Θεόδωρο. Καταστραφήκαν τα βουνά όλα. Δεν έμεινε τόπο για κυνήγι τίποτε, απολύτως τίποτε. Ήταν δραματική κατάσταση για τον Άγιο Θεόδωρο. Αυτά, ευχαριστώ. Ο κόσμος βγήκε έξω από τα σπίτια. Με η ώρα 8.30-9 περίπου έδωσε οδηγίες η πολιτική άμυνα και κενώθηκαν το χωριό όλων, πήγαν εκκλησία και στο σχολείο. Διότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν οι ηλικιωμένοι, λόγω του σφοδρού καπνού. Για τον Άγιο Θεόδωρο έχει 18 πρόβατα καμένα. Έχει δυο έγιες έφερνεντες ο άνθρωπος με ο τράχτον καμένες, έχει τρεις τραούλους μέσα στη μάντρα καμένοι, αυτά είναι. Ξέρω. Πήρε φωτιά η... Ναι, μήνε τίποτε, καήκαν ούλα για τα υπόλοιπα δεν τα έβρασε, λείπωση. Αφήγανε από τη φωτιά. Ναι, ναι. Παράξενο ρε, πώς να το εξηγήσω, λυπηρό, αλλά έγινε. Ένα πράγμα είναι αφλιβερό, ένα πράγμα που... Είναι λυπηρό για ό,τι και αν συνέβηκε, το οποίο χρειάζεται χρόνια πολλά για να επανέλθει στην αρχική του κουδού. Αλλά, δόξα τω Θεώ, άμα δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, είχαμε ζώα, καήκαν ζώα, καήκαν τρακτέρ των ανθρώπων για τις βιολογικές τους καλλιέργειες, μηχανές. Αλλά, είπαμε, όταν δεν είχαμε απώλειες ζωές, τα άλλα όλα σιγά σιγά θα επανέλθουν. Πρόβλημα, έτσι. Προβλήματα. Με την πυρκαγιά έχουν καεί οι παροχές του κόσμου και τρέχουμε συνέχεια να τις διορθώνουμε. Η επόμενη μέρα, περιβαλλοντικές οι καταστροφές, ευτυχώς, μόνο ηλικίες. Δεν θρυνήσαμε ανθρώπινα θύματα, ευτυχώς ούτε κατοικίες. Πολύ χωάμε, δάμε το κέντρο, είμαι. Πολύ κλαίχουμε, πολύ φωτιά, μεγάλες φωτιά έχει στα δαμέ. Η σημερινή είναι μαύρη και σκοτεινή. Όπως βλέπετε και εσείς είναι όλα ολόμαυρα και είναι μόνα, τίποτε δεν είναι. Είχατε ρεύμα εδώ? Όχι, ρεύμα δεν είχαμε. Τι ώρα υποκαταστάθηκε? Ήταν η ώρα 10-11 το βράδυ. Δούλευαν οι άνθρωποι μέχρι τη νύχτα να το... Ναι, δουλεύαν όλη νύχτα. Κρούσαν κάτι στη λιποκή της ηλεκτρικής και τους διορθώσαν. Δουλεύαν σκληρά. Είναι όλο το χωριό σας έχει μαυρίσει? Όχι όλο το χωριό, ως τα πρώτα σπίτια. Ως τα πρώτα σπίτια του χωριού είναι... Αναζωπήρωση? Ναι, ναι. Θέλω να πιάνω τηλέφωνο τους ανθρώπους που έχουν τα σπίτια. Χρήστο, άκρεψε φωτιά από την ύφη σου, ρε. Είναι τον κορού. Αφαιρέκνες. Ναι, ναι. Είναι από τώρα. Αλλά σήμερα όμως πάλι δεν έχουμε νερό. Εδώ πάνω τα υψώματα κάτω έχει. Έντονα διαμαρτύρεται ο καινοτάρχης του Αγίου Θεοδόρου, καταγγέλλοντας ότι οι αρχές δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση και δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά τους για βοήθεια, με αποτέλεσμα η περιοχή να υποστεί τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς, όντως αυτό συμβαίνει. Είμαστε οργισμένοι. Δεν υπήρχαν πολλές αστείες. Γιατί να σας πω, ενώ είχε φανεί η πυρκαγιά. Ανάφλεξη πυρκαγιάς στον Άγιο Θεόδωρο περί τις 9 η ώρα,
Είμαστε εκεί, φωνάζαμε μέσω του επάρχου και της αστυνομίας να μας στείλουν κάποια μηχανήματα ή επίγεια ή ενέργεια για να σβήσουμε την Πυρκαγιά πρωτού μεγαλώσει. Δυστυχώς έγινε η ώρα 4 για να έρθουν τα μηχανήματα που ήδη ο αέρας άλλαξε, έγινε προσύνεμος προς τη φωτιά και άρχισε να καταστρέφει τα πάντα σε ορισμένα λεπτά. Ενώ εάν μας άκουαν, αν μας έστελαν έστω και έναν αέριο πτυτικό, τότε πιθανόν η Πυρκαγιά να μην έφτανε σε αυτό το σημείο που φαίνεται σήμερα, που έγινε σήμερα. Και γι' αυτό αν έχουμε όχι οργισμένοι, έχουμε ένα παράπονο, διότι φαίνεται δεν υπολόγισα σωστά την όλη κατάσταση, διότι είτε διότι ήταν μεγάλο το μέτωπο, είτε διότι προσπαθούσαν στη χειροκοιτία να γλιτώσουν, να προστατεύσουν κάποια βεζινάδικα και κάποιες άλλες περιουσίες. Ναι, αλλά εμείς βλέπαμε ότι κατευθύνονται προς τον Άγιο Θεόδωρο και εμείς οι απλοί άνθρωποι γνωρίζαμε ότι εάν ο αέρας αλλάξει, τότε θα έρθει στο χωριό. Ήρθε μέσα στα σπίτια μας η Πυρκαγιά, η φωτιά. Η Πυρκαγιά, αλλά δυστυχώς όταν έμπαινε στο χωριό, τότε αποφάσισαν να στείλουν. Μέσα και ήταν σωτήρια η επέμβασή τους. Πραγματικά, αν τα στέλναν πιο γλύωρα, σίγουρα θα ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Όπως προαναφέραμε, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Είναι ενδεικτικό ότι στη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης με την περιοχή σημειώθηκε αναζωπήρωση. Η κάμερα δείχνει τώρα μια εστία. Μια αναζωπήρωση. Μια αναζωπήρωση. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αναζωπήρωση. Και δεν είναι η μόνη, και δεν είναι η μόνη αναζωπήρωση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αναζωπηρώσεις. Όπως μπορείς να δεις, ο αέρας φυσάει και δεν ευνοεί την κατάσβεση της Πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή ο κοινοτάρχης ειδοποιεί την πυροσβεστική. Φαντάζομαι θα έχει... Μπορούμε να ακούσουμε και την αγωνία, γιατί αυτό αντικατοπτρίζει την αγωνία που ζήσαν χθες οι κάτοικοι του Αγίου Θεοδόρου, που έβλεπαν τη φωτιά να γλύφει τα σπίτια, να φτάνει στις παρυφές του χωριού και να γλύφει πραγματικά τα σπίτια. Εντάξει, ανεφέρθη στο κέντρο ελέγχου η Πυρκαγιά, εντάξει. Άρα ανεφέρθη, έχουν τώρα, ειδοποιηθεί, έχουν ειδοποιηθεί αρχές. Μας δίνει από την τηλεόραση κάποιος αξιωματικός της αστυνομίας και έδωσε την πληροφορία στο κέντρο ελέγχου. Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές είχαν μιλήσει ξεκάθαρα για έργο εμπριστών. Ύστερα από μαρτυρία, συνελήφθη 19χρονος εθνοφρουρός. Ο 19χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιο δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής του. Η σύλληψη του έγινε κατόπιν μαρτυρίας και αφού εντοπίστηκε από περίπολο να περιπλανάται στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν 3 μπετόνια άδεια. Τα 2 περιείχαν βενζίνη και το 3 λάδι. Ο ύποπτος υποστήριξε ότι πήγε στην περιοχή για να ταΐσει τους σκύλους του, ωστόσο σκύλους δεν έχει. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι πήγε στην περιοχή για να δει τις πυρκαγιές. Η αστυνομία εκτιμά ότι στην υπόθεση πιθανόν να εμπλέκονται και άλλοι.